Συγκέντρωσε διαμαρτυρία το πρωί από τη διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό των περισσότερων επιχειρήσεων εστίασης από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Είμαστε η βαριά βιομηχανία της περιοχής και σε όλη τη χώρα. Από χθες έπεσε μια ταφόπλακα σε όλο τον κλάδο. Είναι τρεις μήνες κλειστά τα μαγαζιά, κλειστές οι ταμιακές μηχανές στα περισσότερα μαγαζιά. Κάποια έχουν ανοίξει με take away και delivery και φυτοζωούρους στην ουσία. Πρέπει να μας κοιτάξει, να κοιταχτούμε έντιμα, να μας βοηθήσει. Γιατί ξαναλέω, είναι η αγωνία πλέον πολύ μεγάλη. Η εστίαση πέθανε. Πετώντας μας εκτός όλο αυτό, κατέστρεψε πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Όπως βλέπουμε, τα λουκέτα του ένα διαδέχεται μετά το άλλο και έχουμε μεγάλα προβλήματα. Κατηρούσαμε γιατί και εμείς εκεί δουλεύουμε. Δεν θέλουμε ούτε εμείς να μολυνθούμε, ούτε την οικογένειά μας, ούτε το προσωπικό μας. Πόσο μάλλον και οι πελάτες μας. Το πρόβλημα είναι ότι έχει δαιμονοποιηθεί ένας κλάδος και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΕΒΕΣΝΑ, του Δήμου Πατρέων, του Εργατικού Κέντρου, καθώς και άλλοι φορείς. Πρέπει κάποια στιγμή να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά βέβαια μέσα στα πλαίσια που και τους κανόνες που βάζουν τέλος πάντων οι δήμονες, οι επιστήμονες για την προστασία λόγω του κορονοϊού. Τη στιγμή που είμαστε με εντολή της πολιτείας, οι περισσότερες επιχειρήσεις κλειστές και υπάρχουν και οι υπόλοιπες που λειτουργούν, είναι πληττόμενες και αυτές γιατί οι περιορισμοί είναι μεγάλοι, η πολιτεία σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ δεν δίνει την ανάλογη προσοχή και τις ενισχύσεις οικονομικές που δίνουν άλλες χώρες. Υπάρχει πανικός, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αγανάκτηση. Δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε δίκιο. Έχουμε πίσω την οικογένειά μας και όλη την κοινωνία. Και πιστεύω ότι θα μας βρουν απέναντί τους αν δεν πάρουν σοβαρά τα αιτήματα που τους δώσαμε. Οι συγκεντρωμένοι συναντήθηκαν με τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, όπου του παρέδωσαν τα αιτήματά τους ώστε να τα μεταφέρει στα αρμόδια υπουργεία. Ενώ τον ενημέρωσαν πως τη Δευτέρα θα επανέλθουν στο σημείο για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα. Μάλιστα, προειδοποίησαν πως θα προβούν και σε νέες, μεγαλύτερες κινητοποιήσεις.